Σημαντική στιγμή για τα μεγάλα έργα όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα αποτελεί η υπογραφή σύμβασης του ελληνικού δημοσίου με την κοινοπραξία της Τέρνα με την Ινδική GMR που αποτελούν τον κύριο ανάδοχο του έργου για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου. Αύριο πέφτουν οι πρώτες υπογραφές. Ο Μπάμπης Αβίδης είναι μαζί μας στο στούντιο για να δούμε πιο αναλυτικά. Το τι θα συμβεί αύριο είναι μια σημαντική μέρα, όπως και να το κάνουμε, για ολόκληρο το νησί που σηματοδοτεί και κάτι καινούριο. Καλησπέρα Κατερίνα. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική ημέρα για την Κρήτη. Εγώ θα έλεγα και για ολόκληρη τη χώρα, διότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για το μεγαλύτερο έργο υποδομής που δρομολογείται για να ξεκινήσει. Με προϋπολογισμό που, αν συμπεριλάβουμε και τα συναφή, τα συνοδά έργα, Κατερίνα, θα φτάσει κοντά στο 1 δις ευρώ, ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Λοιπόν, στο Καστέλι, αύριο στις 12 το μεσημέρι, θα πέσουν οι υπογραφές της σύμβασης παραχώρησης του έργου κατασκευής του νέου αεροδρομίου, θα υπογράψουν ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πίτζης, θα υπογράψουν οι εκπρόσωποι του αναδόχου παραχωρησιούχου του έργου, Κατερίνα, σε πανηγυρικό κλίμα, νομίζω είναι αντιληπτό αυτό, και απολύτως εύλογα, θα έλεγε κανείς, διότι για να αποδώσουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, Κατερίνα, αυτή η κυβέρνηση και αυτή η ηγεσία, αυτός ο Υπουργός Υποδομών, είναι αυτοί που και δημοπράτησαν με επιτυχία το 2016 το έργο και που υπογράφουν αύριο τη σύμβαση παραχώρησης. Σε σχετικά σύντομο χρόνο και με αλλαγές στους όρους της σύμβασης, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, γιατί είναι η αντικειμενική αλήθεια, τουλάχιστον σε σχέση με τα όσα έκαναν όσοι προηγήθηκαν. Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Κατερίνα. Να θυμίσουμε εδώ ότι η πρώτη εξαγγελία έγινε πριν από 16 ολόκληρα χρόνια. Η πρώτη πολιτική εξαγγελία ήταν το 2003 επί υπουργού τότε Βερελή και κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. 16 χρόνια μετά, λοιπόν, και αφού μεσολάβησε ένα γαϊτανάκι εξαγγελιών και ανακοινώσεων, φτάσαμε στη σύμβαση παραχώρησης και σε ένα διαγωνισμό, όπως πολύ σωστά επισήμανες, Κατερίνα, με πολύ διαφορετικούς όρους σε σχέση με τους προηγούμενους, προς όφελος του ελληνικού δημοσίου. Τώρα, η υπογραφή στο Καστέλι θα γίνει για προφανείς συμβολικούς λόγους. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουν την επιλογή αυτή της κυβέρνησης να πέσουν οι επίσημες τσίφρες. Προφανώς δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει κάπου αλλού. Ασφαλώς. Τώρα, να πούμε ποιοι θα υπογράψουν αύριο, Κατερίνα. Χρήστος Πίτζης, λοιπόν, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Μιχάλης Γουρζής, ως πρόεδρος της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινδικού Ομίλου της GMR, Σιντάραθ Καπούρ, αν το λέω σωστά, και ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τέρνα. Να δούμε τώρα όμως λίγο και να αποκωδικοποιήσουμε λίγο την παρουσία των Ινδών, γιατί είναι η πρώτη φορά που ανοίγεται επενδυτικός δρόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό της, και η αφετηρία είναι η Κρήτη. Ακριβώς. Νομίζω οι παρουσίες που ξεχωρίζουν στην αυριανή τελετή, Κατερίνα, είναι δύο. Μία ελληνική είναι ο ισχυρός άντρας της Τέρνα, ο κ. Περιστέρης, που αναμένεται να είναι παρόν, και από εκεί και πέρα είναι η ειδική αντιπροσωπεία. Σίγουρα θα επικεντρωθούν τα βλέμματα εκεί, διότι μέσω του Καστελίου είναι η πρώτη ειδική, το πρώτο ειδικό επενδυτικό μπάσιμο, όχι μόνο στην Κρήτη και στην Ελλάδα, Κατερίνα, αλλά σε όλο το χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που αναφίβολα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οι Ινδοί σίγουρα ποντάρουν στο έργο αυτό, σίγουρα έχουν πολύ ευρύτερα και μεγαλύτερα επενδυτικά πλάνα για όλη την Ευρώπη, για να μπουν και σε άλλες επενδύσεις. Και αυτό, Κατερίνα, φαίνεται και από κάποια ορισμένα γεγονότα. Εδώ, λοιπόν, να πούμε και μια πληροφορία που έχει η Κρήτη TV, είναι ότι ο Ινδικός Όμιλος έχει αυξήσει, έχει προχωρήσει σε πολύ θεαματική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του στο project. Από 10% που ήταν σε 40%. Πάντως, να τονίσουμε ότι οι Ινδοί έχουν προϋπηρεσία σε τεχνολογίες αιχμής, θεωρούνται κορυφαίοι του είδους, είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικοί ακόμη και απέναντι στην Ιαπωνία, που ξέρουμε όλοι τι παρουσία έχει στα τεχνολογικά δρόμενα. Πάρα πολύ σωστά. Έχουν πολύ υψηλή τεχνογνωσία και σε συγκεκριμένα κομμάτια του τεχνικού παζλ των αεροδρομίων, όπως είναι τα terminals, και γι' αυτό εξού και έχει γίνει αυτή η σύμπραξη και με την Τέρνα. Και μένει να δούμε, λοιπόν, και τι άλλα πλάνα έχουν οι Ινδοί, οι οποίοι, Κατερίνα, να σου πω εδώ ότι η Ινδική Αντιπροσωπεία βρίσκεται από χθες στην Αθήνα και έχει πάρα πολλές συζητήσεις και με κυβερνητικά στελέχη και με στελέχη της αντιπολίτευσης και με στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, πάμε να δούμε κάτι σχετικό που είναι μια άποψη, αν το θέτω σωστά, του αεροδρομίου, ενός τμήματος τουλάχιστον. Ναι, αυτό, λοιπόν, που βλέπουμε είναι ένα λόγο, μια άποψη πώς θα είναι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, και δεν το παραθέτουμε τυχαία αυτή τη στιγμή, Κατερίνα, διότι αυτό το λόγο, η άποψη μέρους του τμήματος του νέου αεροδρομίου, θα είναι αυτό που θα υπάρχει σταθερά αύριο στην αυριανή τελετή πίσω στο φόντο, πίσω από τους όσους ομιλητές θα ανέβουν στο βήμα και θα τοποθετηθούν. Αυτό, λοιπόν, θα δείχνει, θα είναι σταθερά αύριο το φόντο της εκδήλωσης. Μια εκδήλωση, Κατερίνα, στην οποία παράλληλα θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια της πλήρους πλέον μακέτας του έργου.
Ωραία. Πάμε τώρα στις διεκδικήσεις της τοπικής κοινωνίας, διότι υπάρχουν και επιμέρους στοιχεία σε αυτή την ιστορία και αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Μην ξεχνάμε και το κομμάτι των απαλλοτριώσεων. Λοιπόν, είναι τρία τα βασικά, οι βασικοί άξονες που καίνε την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Σίγουρα θα τα θέσει και αύριο και ο Δήμαρχος, ο Ζαχαρίας Καλογεράκης. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που επισήμανες, είναι το κομμάτι των αποζημιώσεων που διεκδικούν υψηλότερες τιμές αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις. Σίγουρα ο κ. Καλογεράκης θα επιθυμήσει και την πολιτική δέσμευση προσωπικά του Υπουργού για δικαιότερες αποζημιώσεις. Το άλλο κομμάτι αφορά στις προσλήψεις. Ο κόσμος θέλει να υπάρξει μια προτεραιότητα να δοθεί βάρος και απορρόφηση προσλήψεων στην περιοχή. Θα τεθεί και αυτό. Και το τρίτο κομμάτι αφορά στο τοπικό swap. Είναι το σχέδιο οικιστικής όλης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής με βάση φυσικά γνώμονα το έργο του νέου αεροδρομίου. Και Μιρέα, έτσι όπως τρέχουν οι εξελίξεις, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε, να δουν οι αρμόδιοι τουλάχιστον, τι θα γίνει με το υφιστάμενο αεροδρόμιο. Με τον Νίκος Καζαντζάκης δηλαδή. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένα κομμάτι, Κατερίνα, που θα σταθεί ο ίδιος ο Υπουργός, ο Χρήστος Πύρτζης, αύριο. Θα θέσει δηλαδή μία πρόκληση απέναντι στους τοπικούς φορείς. Ωραία, δρομολογείται, θα ξεκινήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το θέμα είναι τι θα γίνει με το υπάρχον αεροδρόμιο του Νίκος Καζαντζάκης όταν σε μερικά χρόνια θα κλείσει. Ο Υπουργός λοιπόν θα τους πει ότι σίγουρα πρέπει να αποφευθεί μια νέα περίπτωση ελληνικού. Και μάλιστα εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι θα θέσει και γι' αυτό θα δείξουμε, Κατερίνα, εδώ και το σχετικό γραφικό που έχει ετοιμάσει το τμήμα γραφικών της Crete TV. Θα πει λοιπόν ο Υπουργός ότι δεν υπάρχει μόνο η μεγάλη έκταση του αεροδρομίου Νίκους Καζαντζάκης που πρέπει να αξιοποιηθεί. Υπάρχουν και δίπλα τα στρατόπεδα. Υπάρχει η ΣΕΑΠ, μέρος της οποίας διεκδικεί, να υπενθυμίσουμε, ο Δήμος Ηρακλείου, το κομμάτι ιδίως της πρώην ΜΟΜΑ. Υπάρχουν τα παλιά στρατόπεδα που είναι ανενεργά εδώ και πάρα πολλά χρόνια προς τη μεριά του Καρδερού. Και κατά τα λεγόμενα του κ. Σπίρτζη και οι φυλακές. Βεβαίως και οι φυλακές είναι ένα καινούριο κομμάτι που θα θέσει, διότι και οι φυλακές, Κατερίνα, το ξεχνάμε συνήθως, αλλά υποτίθεται ότι θα πρέπει να κλείσουν οι φυλακές στην Ελκαρνασσό όταν φτιαχτούν και οι νέες φυλακές στη Νεάπολη. Όλα αυτά λοιπόν ο κ. Σπίρτζης θα τα παραθέσει ως μια ενιαία ενότητα. Μια ενιαία ενότητα πολυοδομικά, αναπτυξιακά, οικιστικά, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί, να αλλάξει τους συντελεστές δόμους στην περιοχή, να φέρει πολύ περισσότερο πράσινο και πνεύμονες πρασίνου και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό να μην γίνει δηλαδή ελληνικό το Νίκος Καζαντζάκης και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Μπορούν να συστεγαστούν εκεί πέρα, για παράδειγμα, και δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια, ακόμα και η περιφέρεια. Δηλαδή θα δώσει έναν άλλο τόνο αναπτυξιακό. Είναι μια τεράστια έκταση, Κατερίνα, όπως μπορούμε να δούμε. Και κανείς μπορεί να αντιληφθεί και τις αναλογίες της με βάση το υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου Ηρακλείου. Είναι μια έκθεση που προσφέρεται για πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και για διοικητική αξιοποίηση, όπως ανέφερες εσύ. Και αν θέλεις και ένα σχόλιο από μένα, αυτό το κομμάτι της αξιοποίησης του Νίκου Καζαντζάκη, των στρατοπέδων, των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν των φυλακών, δεν έχει αναδειχθεί από τους τοπικούς φορείς στο βαθμό που θα περίμενε κανείς. Δηλαδή, βλέπουμε το ίδιο το Υπουργείο να το θέτει πιο επιτακτικά. Πάντως νομίζω ότι οι διεκδικητές Δήμου και Περιφέρειας θα πρέπει να το προτάξουν το θέμα αυτό. Αν μη τι άλλο, αυτό περιμένει και ο απλός πολίτης, ο απλός δημότης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη.